τολμάει να πει ναι σε αυτό το παιχνίδι, τη στιγμή που είμαι σίγουρος ότι κανένας άλλος αθλητής δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση του. Αυτό τον κατατάσσει αυτόματα στην κατηγορία με τους μεγάλους αθλητές. Team Tony, Diamond Cab, Elite Boxing, 83,7 κιλά. Κυρίες και κύριοι, στην μπλε γωνία υποδεχτείτε τον Νίκο Χατζησάβα! Στην κόκκινη γωνία, 82,4 κιλά, K1 Gym. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Λευτέρη Χαχαμίδη!
Θα είναι πολύ καλό αγώνα αυτό. Παίρνουν τις τελευταίες εντολές από το διαιτητή μας, τον Γιάννη Μαυρίδη, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αναμέτρηση στη middleweight κατηγορία στα 84 κιλά. Νίκος Χατζησάβας με τον Λευτέρη Χαχαμίδη. Νίκος Χατζησάβας με το κόκκινο μαύρο σορτσάκι, και Λευτέρης Χαχαμίδης με το μαύρο σορτσάκι. Έλα να δούμε τι θα κάνει τώρα. Εγώ του λέω ότι ο Χατζησάβας θα πάει γρήγορα κάτω. Ξέρει τι, πόσο δύσκολο είναι ο Χατζησάβας. Θέλει να ανταλλάξει ποινές με έναν πολύ έμπειρο kickboxer. Άμα δεν έχει πάει κανένα. Κατευθείαν πολύ ωραίο αριστερό στο πρόσωπο του Χαμίδη. Το χτύπησε πλάι στο πλαϊνό το μαλακό μέρος στο κεφάλι. Ωραίο κλωτσά. Εγώ αυτό σκέφτομαι, θα ήταν πολύ low kicks από το Χαχαμίδη. Να σπάσει κάτι αριστερό και τώρα ο Χατζησάβας κλείνει την απόσταση πάρα πολύ ωραία. Παλεύει για κάποιο takedown. Ωραίο γόνατο από το Χαχαμίδη. Μα παίζει για το underhook ακόμα. Είναι τώρα ποιο θα πάρει το underhook. Ω, πάει στο δεύτερο. Και ένα πολύ ωραίο double takedown από τον Νίκο Χατζησάβα. Τώρα που να σπρώξει το κεφάλι ο Χαχαμίδη κάτω, δεν το έκανε, έκλεισε guard. Για μένα νομίζω αυτό λίγο λάθος ήταν. Ο Χαχαμίδης πρέπει να προσπαθήσει κατά τη γνώμη να σηκωθεί αμέσως στον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάθεται κάτω από το Χατζησάβα. Δεν ξέρουμε πώς είναι το ground game του, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά σίγουρα ο Χατζησάβας έχει εκπαιδευτεί, θα είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει τα πράγματα κάτω στο πάτωμα. Βλέπουμε ότι κρατάει το δεξί χέρι, το έχει κλειδωμένο, ώστε να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Χατζησάβας, αλλά δεν τον βλέπουμε να τον εμποδίσει, χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι μια χαρά. Εγώ νόμιζα ότι έχω δει μια φωτογραφία που ήταν με μπλε ζώνη. Ξέρω ότι κάνει ζωή στο Rio Grappling, είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή σχολή, ακριβώς. Πολύ καλή σχολή. Ωραία πίεση από τον Χατζησάβα. Πελευθερώνει και το δεξί του. Ωραίος αγώνας. Πολύ ωραίο, δυνατό ground and pound. Και τον κρατάει κιόλας, από ό,τι βλέπουμε, τον κρατάει στο κλουβί. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους γοφούς του Χαχαμίδης για να φύγει. Τώρα σιγά σιγά απομακρύνεται. Αλλά ο Χατζησάβας είναι πάνω του, βαρύς. Πολύ βαρύς, καλές αγώνες. Έχει κάνει πολύ καλή προπόνηση ο Χατζησάβας σε αυτό. Πολύ καλό game plan. Ξέρει ότι δεν θέλει, φαντάζομαι ότι δεν θέλει για να σταθεί. Εδώ βλέπουμε τη γωνία του Χαχαμίδη, η οποία είναι όρθια. Πάρα πολύ ωραίο ground and pound προς το παρόν. Πίεση, ασφιχτική πίεση από τον Χατζησάβα. Και χτυπήματα. Ο Χαχαμίδης κάνει αρκετή καλή άμυνα. Αμάνι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχει το πιο μεγάλο άντρα από πάνω του. Είναι μεγαλός όμως πολύ ο Χατζησάβας. Έχει και μακριά χέρια και. Και τον πιέζει εδώ στο κλουβί. Πολύ πίεση. Νομίζω ότι ο Χαχαμίδης ήδη έχει ανοίξει στο αριστερό του μάτι. Όπω πολύ ground and pound από τον Νίκο Χατζησάβα. Πολύ δυνατό. Ο Χαχαμίδης χρησιμοποιεί κάποια χτυπήματα από κάτω από την guard. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα να προσπαθήσει να σηκωθεί, να φύγει από πάνω, να διώξει από πάνω του το Χατζησάβα που είναι πιο βαρύς. Και πολύ επιθετικός, αλλά. Το μόνο είναι ότι ο Χατζησάβας δεν του δίνει καθόλου χρόνο. Κρατάει το χέρι, το κάνει πεινά. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό προπονημένο ο Χατζησάβας. Πολύ ωραίο πέρασμα. Πολύ ωραίο πέρασμα. Έκανε λάθος και ο Χατζησάβας. Έβαλε το γοφό. Ο Χαχαμίδης έχει ανοίξει πολύ. Σε 100% κοντρόλο ο Χατζησάβας. Ο Χαχαμίδης προσπαθεί πιο πολύ να μείνεται τώρα. Τον έδιωξε λίγο για να δούμε θα καταφέρει. Δεν προσπαθεί να σηκωθεί όμως, βέβαια, γιατί είναι από πάνω το ακριβώς ο Χατζησάβας έτοιμος. Ο Χατζησάβας προσπαθεί να δούμε να περάσει. Αυτό δεν είναι καλή στρατηγική για τον Χαχαμίδη τώρα. Όχι, πρέπει να φύγει και ξανά. Πάλι ξανά, και περνάει. Πάρα πολύ τώρα. Full side control, να δούμε από εδώ πέρα. Τι θα κάνει ο Χατζησάβας, σίγουρα περισσότερα χτυπήματα. Ωραίοι μικροί αγώνες και ωραίο γόνατο. Κι άλλο γόνατο, κι άλλο γόνατο. Πολύ δυνατά γόνατα και πίσω στο guard και πάλι πάει να περάσει. Α, έπιασε το σήματα τώρα ο Χαχαμίδης, αυτό δεν επιτρέπεται. Να δούμε από εδώ πέρα. Είναι κλεισό στο κάτω, κρατάει. Και τι. Αν νομίζω πάει να κοιτάει για το. Ωραία. Έχουμε μια διακοπή από τον διαιτητή μας, τον Γιάννη τον Μαυρίδη, για να εξετάσει ο γιατρός της διοργάνωσης το κόψιμο πάνω από το αριστερό μάτι του Χαχαμίδη. Ο Χατζησάβας παίρνει από τη γωνία του τώρα κάτι συμβουλές. Εκμεταλλεύεται, πιστεύω, το διάστημα. Για να δούμε. Ελπίζουμε να μην σταματήσει ο αγώνας. Για να δούμε. Ελπίζουμε να μην σταματήσει. Δεν φαίνεται μεγάλο το κόψιμο. Τα αίματα στο δεξί ώμο του Χατζησάβα είναι από το μάτι του Χαχαμίδη. Ελπίζουμε να μην. Δέχεται τη μασέλα του για να. Α, τέλεια, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίζουμε κάτω πάλι. Και άλλη διακοπή.
Έχει φύγει. Α, έχει φύγει λίγο, ναι, από το. Αυτό, αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει φτιαχτεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καιρό σε κούραση το Χαχαμίδη. Πολύ καλό το Χαχαμίδη. Πολύ κακό για το Χατζησάβα που έχει δουλέψει τόσο πολύ πάνω από να τον κουράσει. Είναι μεγάλο διάλειμμα. Δεν έπρεπε ποτέ να είναι τόσο μεγάλο αυτό το διάλειμμα. Πριν να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί ο Χαχαμίδης, πώς θα γυρίσει πίσω, αν θα έχει εκμεταλλευτεί όλο αυτό το διάστημα. Γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή όλα δουλεύουν υπέρ του. Όλη η ζημιά, όλη η κούραση που έχει δεχτεί, η πίεση που δέχτηκε από τον Χατζησάβα σιγά σιγά έχει πάρα πολύ χρόνο για να ξεκουραστεί. Για να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί, να δούμε αν θα επηρεαστεί καθόλου ο αγώνας ή αν ο Χατζησάβα θα συνεχίσει ανένδοτος απλά να κάνει το game plan του. Για να δούμε. Θα συνεχίσουν από κάτω φυσικά. Έτσι ξεκινάνε πρέπει, από κάτω φυσικά, όχι από όρθια μάχη, από εκεί που, που τους διέκοψε ο διαιτητής. Πολύς χρόνος, πάρα πολύς χρόνος. Βέβαια και ο Χατζησάβας ξεκουράζεται βέβαια. Άμα ήταν από πάνω. Ήταν από πάνω όμως, ναι, δεν ήταν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο πλεονέκτημα. Για να δούμε. Πάρα πολύ έξω με το Χαχαμίδη να πάρει πολύ καιρό, γιατί είναι η ώρα του. Τώρα θα δούμε, θα κάνει την έκρηξη να φύγει. Για να δούμε, τώρα πρέπει να δουλέψει ο Χαχαμίδης. Ξανά όμως ο Χατζησάβας πάλι τον οδηγεί στο κλουβί. Μικροί αγώνες, κοφτεροί. Για να δούμε και. Και μπουνιέ στο σώμα. Και μπουνιέ στο σώμα με το δεξί χέρι. Πίσω στη δουλειά πάει ο. Ακριβώς, πίσω ακριβώς στη δουλειά του. Αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο έχει δουλέψει φαίνεται αυτό είναι το game plan. Δεν θέλει να ανταλλάξει, δεν θέλει να τον αφήσει να σηκωθεί καθόλου. Ακούμε και το προπονητή του Χατζησάβα να λέει θέλει αγώνες. Πάει τώρα, τι θα πάει, Unbar ο Χαχαμίδης. Άμα θα προσπαθήσει να πάρει το Unbar. Τώρα έχει μια αγωνία ότι μπορεί να κάνει κάτι άμα όχι. Πολύ δύσκολο, πολύ. Έχει πίεση. Το πόδι του μέσα στη κλειδί. Προσπαθεί να στρίψει το κοφό του, ίσως. Έβγαλε και το τελευταίο πλέον. Ο Χατζησάβας είναι πάρα πολύ ήρεμος μέσα στο guard, πάρα πολύ ήρεμος κάτω. Παίζει σαν έχει 15 αγώνας. Βλέπεις εδώ πέρα και Τόνι τον πιέζει πάρα πολύ και με τον αριστερό του ώμο πάνω στο πρόσωπο. Συνέχεια είναι όλο μια και ένα αγώνα το δυνατό στο σώμα. Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι έχουμε τα 10 δευτερόλεπτα. Ξανά μπουνιές και πάνε του πάρει την πλάτη και τελειώνει ο γύρος. Πάρα πολύ δυνατός γύρος από τον Νίκο Χατζησάβα. Θα τον έδινες 18 Τόνι. Ήτανε 18 σίγουρα. Ήτανε 18, θα μπορούσα να πούμε. Ο Χαχαμίδης πάντα του κίνδυνος είναι στο δεύτερο γύρο, μπορεί να έρθει έξω και μόνο θέλει μία μπουνιά που το έχουμε δει, ένα μπουνιά θέλει. Θέλει μία μπουνιά ακριβώς για να αλλάξει όλο τον αγώνα, όχι μόνο το γύρο. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, δεχόνται τις οδηγίες. Άμα είχαμε δει, είχε ένα αγώνα που ήταν 4 ή 5 δευτερόλεπτα. 4 δευτερόλεπτα, ήταν ο δεύτερος του αγώνα τώρα ακριβώς. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ γρήγορος, σε μία μπουνιά τελείωσε όλο το παιχνίδι, καθάρισε. Εδώ βλέπουν το αριστερό, ανοιχτό hook από τον Χατζησάβα, μια ωραία low kick. Νομίζω ήταν και ένα ωραίο γόνατο από τα 2-3 χτυπήματα που κατάφερε. Έχει τόσο μεγάλα χέρια ο Χατζησάβας που είναι δύσκολο να σταματήσει να κλείσει. Πρέπει να κρατήσει μεγάλο απόσταση. Να κάνει πολύ τέτοιο ακριβώς. Και εδώ πέρα βλέπουμε ήδη το Χαχαμίδη έχει ήδη ανοίξει εδώ πέρα από το αριστερό του μάτι. Τα αίματα φτάνουν μέχρι πίσω και πίεση συνέχεια και άλλα γόνατα. Εδώ ο Χατζησάβας κάποιο. Α, ήταν στο διάλειμμα, ναι. Φαίνεται ότι θα ήθελε να σιγουρευτεί ότι θα ξεκινούσαν από την ίδια θέση. Φυσικά και ξεκίνησαν από την ίδια θέση. Και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Ο Χαχαμίδης. Νομίζω ότι σταμάτησε. Σταμάτησε ο αγώνας. Ναι. Ο Χαχαμίδης νομίζει. Σταμάτησε, ήταν νομίζω ότι ξεκινήσανε. Ναι, ξεκίνησε να έρθουν για να ξεκινήσουν και. Γύρισε πίσω στη γωνία, είπε νομίζω ότι δεν μπορεί, έδειξε να έχει κάποιο πρόβλημα με το γόνατό του. Χατζησάβας λοιπόν καταφέρνει και παίρνει τη νίκη. Νομίζω ότι από ό,τι είπε στη γωνία δεν μπορώ να συνεχίσω αν άκουσα καλά. Νίκος Χατζησάβας λοιπόν κατάφερε την πιο σημαντική νίκη στην καριέρα του ενάντια σε ένα πάρα πολύ έμπειρο αντίπαλο. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας, πάρα πολύ καλά. Φοβερή, δεν έφυγε ούτε ένα λεπτό του game plan του, επέβαλε τη θέλησή του, απίστευτο ground and pound, take down, χτυπήματα, καταπληκτικός, περάσματα θέσεων, καταπληκτικός.
Δίνω το μικρόφωνο στο Λευτέρη, το Χαχαμίδη που θέλει να πει κάτι. Περιμένατε τόσο. Θέλω άλλα 5 λεπτά από το χρόνο σας. Επιστροφή μετά από 2,5 χρόνια. Μετά από σοβαρό τραυματισμό. Πίστευα ότι δεν θα πω ποτέ ότι τελείωσε για μένα. Παρ' όλα αυτά, το συνέστημα το ότι μπήκα στην προετοιμασία παρόλο τις δυσκολίες, διδάσκω, δουλεύω και πρέπει να ανταγωνιστώ νέες γενιές που είναι όλη μέρα μέσα σε ένα γυμναστήριο. Επέστρεψα και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά όσο μπορώ ακόμα. Παρ' όλα αυτά, δύο λόγια ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βεντούρα, το GFC, είναι η κορυφαία διοργάνωση. Ήμουν από τις πρώτες επιλογές του, είναι μεγάλη μου τιμή, πίστεψε σε μένα. Άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με βοήθησε ψυχολογικά δύο εβδομάδες πριν. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Μου είχε συνέβη κάτι πολύ προσωπικό, θα αναφερθώ, το οποίο ίσως δεν μου δίνει δυνάμεις όταν εργόταν στο μυαλό μου να μπω στην προετοιμασία για τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου, τις δύο ομάδες, και ο Αντζίμ και Ρίο Γκράμπλινγκ. Να ευχαριστήσω Παναγιώτη Σόζο, Γιάννη Κωστικιάδη, Σάκη Χεκελετζή, Στέφανο Βέντι, οι προπονητές μου. Δύο ανθρώπους, τον Θοδωρή τον Καφετζή και την ομάδα του, που από τότε που είμαι στην Αθήνα το 2003 και έχω κάνει τη μεγάλη μου καριέρα, στις χαρές και στις λύπες ήταν πάντα δίπλα μου. Σήμερα για πρώτη φορά, και τελειώνω, θέλω να ευχαριστήσω ένα φίλο από την Ελευσίνα, ο οποίος ήρθε με πολύ κόσμο, από τη Σαλαμίνα, συγγνώμη, και από το Πέραμα, Αχιλέα Κίκυλα, σε ευχαριστώ και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να αποδώσω αυτό που περιμέναμε όλοι. Τέλος, ευχαριστώ τους μαθητές μου, τους συναδέλφους, τους φίλους. Ρίκο. Λοιπόν, δεν με επηρέασε στο να εγκαταλείψω, αλλά οφείλω έναν αγώνα στο φίλο μας τον Γιώργο. Γιώργο, που είσαι εκεί ψηλά, σου οφείλω έναν αγώνα, φίλε. Είναι ο φίλος που έφυγε στα χέρια μου πριν 2 εβδομάδες. Να είναι κεράκι που είναι. Αυτό, ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλέσω, συγχαρητήρια καταρχήν στο Λευτέρη Χαχαμίδη για την ψυχή και τη δύναμη. Θέλω να παρακαλέσω τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθων Πάλιστ, τον κύριο Μύρωνα Στεφανάκη, να έρθει για την απονομή. Κύριος Μύρωνα Στεφανάκης, αντιπρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης. Κύριε Στεφανάκη. Χειροκρότημα Νίκος Χατζησάβας, νικητής στην κατηγορία Middleweight.